Μετά την πετυχημένη ημερίδα που είχαμε εδώ στο Κόρινθο, υπήρχαν παρενέργειες θετικές, διότι πάγια αιτήματα των μεγάλων λουτροπόλεων, των πηγών που λειτουργούν σήμερα, είχαν νομικά προβλήματα και στην διαχείριση, στη λειτουργία κλπ. Ήδη σε ένα νομοσχέδιο που είναι για την αθλητική βία, μπήκαν δύο διατάξεις που αφορούν αυτά τα πάγια αιτήματα που είχαμε. Και προχτές είμαστε στην Επιτροπή Διμορφωτικών Υποθέσεων, μας καλέσαν σαν σύνδεσμος, ήμουν εγώ ο Γενικός Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου. Εκεί βάλαμε όλα τα αιτήματα. Το καλό ήταν όλες οι πτέρυγες, όλες οι βουλευτές που ανήκουν στην Επιτροπή ήταν θετικά. Εκκρεμεί μια συνάντηση με τον κύριο Γερουλάνο, τον αρμόδιο υπουργό τουρισμού και πολιτισμού, που θα γίνει τη Δευτέρα, που θα είναι παρόν και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μουτάς, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου. Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε οι πηγές να έρθουν για 50 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι το πάγιο έτοιμο, διότι ο νόμος του Πετρελιά έδινε μόνο για 10 χρόνια. Ποιος επενδυτής θα έρθει να κάνει επένδυση αν είναι τόσα λίγα χρόνια. Ήδη έχει γίνει δεκτό αυτό. Δεύτερον, η άδεια λειτουργίας να παραταθεί για 2 χρόνια. Το κυριότερο όμως ποιο ήτανε? Ότι η αναγνώριση των ρευματικών πηγών, ενώ ο νόμος των ο νόμος της Πετρελιά έλεγε ότι πρέπει να γίνει αναγνώριση από την αρχή. Εμείς τι θέλουμε? Ό,τι έχει αναγνωριστεί με διάφορα ΦΕΚ, με νόμους, προοδικά διατάγματα, εδώ και 50 χρόνια, να μην χρειάζεται από την αρχή αναγνώριση. Και αυτό το βλέπετε θετικά ο κ. Γερουλάνος. Μεταξύ αυτών είναι και η πηγή των Λωτών της Ωραίας Ελένης, που έχει αναγνωριστεί με νόμο το 60. Άρα πλέον έχουμε την αναγνώριση. Δεύτερον, ξέρετε ότι η πηγή των Λωτών της Ωραίας Ελένης είναι μέσα στον Αιγιαλό. Ανήκει στο δημόσιο, δεν ανήκει στον ΕΟΤ, ούτε στα τουριστικά κινήτα. Κάνω εγώ παρεμβάσεις με μια απλή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Τουρισμού, να έρθει στη χρήση και να παρακολουθεί στο Δήμο Κορινθίων, για να μπορέσουμε πλέον μετά, με συνεργασία με την περιφέρεια, να κάνουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος, για να μπορέσει να αξιοποιηθεί αυτή η αματική πηγή βάσει αυτού του master plan που είχα φτιάξει εγώ όταν ήμουν δήμαρχος. Ήδη δηλαδή προχωράμε με γοργά βήματα και πολύ σύντομα θα, εφόσον λυθούν τα νομικά προβλήματα νομοθετικά και έχουμε και την παραχώρηση, θα προχωρήσουμε όπως είπαμε την περιφέρεια Πελοποννήσου για να βρούμε έναν επενδυτή για να κάνουμε μια μεικτή επιχείρηση και αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού και επενδυτής, για να γίνει όραμα αυτό το μεγάλο, γίνει πράξη αυτό το μεγάλο όραμα των κατοίκων των Λωτρών της Ωραίας Ελένης της ευρύτητης περιοχής και για το Δήμο Κορινθίων.